ανάνιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ένα κτίριο φάντασμα στο κέντρο της πόλης που μπορεί για κάποιους πια να αποτελεί απλώς ένα ερείπιο, για άλλους όμως είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ηρακλείου. Το κτίριο που στέγασε για πολλές δεκαετίες το Πανάνιο Νοσοκομείο είναι ιδιοκτησία του Βενζελίου και έμεινε χωρίς χρήση από τη δεκαετία του 70, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη, την απαξίωση και τον ορατό κίνδυνο κατάρρευσής του. Το ρημαγμένο σήμερα Πανάνιο Νοσοκομείο Ηρακλείου κατασκευάστηκε με δαπάνες του Πανανού Θεοδουλάκη και της συζύγου του Αθηνάς. Μάλιστα, το ζεύγος αναγκάστηκε να πουλήσει μια μεγάλη περιουσία που είχε στη Σμύρνη για τις δαπάνες του νοσοκομείου. Μεγάλο κίνδυνο. Έχουμε ποντίκια, έχουμε διάφορα. Και είναι και ετοιμόρροπο, Ναι, ναι. Εσείς το κτίριο αυτό, το νοσοκομείο μάλλον αυτό, το θυμάστε όσο ήταν σε λειτουργία? Βέβαια, ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά το θυμάμαι. Η μαμά μου γέννησε τον αδερφό μου εδώ. Αλλά πρέπει να αξιοποιηθεί το κτίριο αυτό για λόγους πολιτισμικούς και ιστορικούς οπωσδήποτε. Έτσι, για να τιμήσουμε τον Πανανό, ο οποίος το έφτιαξε. Ιστορικό κτίριο. Ναι. Ο Κακομοίρης ο Πανανός το βλέπεις και το τρίτο ακοκαλά του τώρα. Το πολύπαθο έργο αποκατάστασης και αξιοποίησης του πρώην νοσοκομείου ως ένα σύγχρονο κέντρο μητέρας παιδιού έχει μείνει εδώ και χρόνια στα αζήτητα, καθώς η εργολαβία που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια δεν έφτασε ούτε μέχρι τα βασικά, ούτε δηλαδή ως την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης που αφορούσε σε στατικές κτηριακές εργασίες. Στο κέντρο του συγκροτήματος υπάρχει ένα μεγάλο αίθριο που φιλοξενεί το ναό του Αγίου Παντελεήμονα προστάτη των ασθενών. Είναι και το μοναδικό κομμάτι που παραμένει έως και σήμερα ενεργό μόνο την ημέρα του εορτασμού του Αγίου. Έκτοτε δυστυχώς καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για την ανακαίνιση και αξιοποίηση του ιστορικού αυτού κτηρίου. Να το φτιάξουν, γιατί είναι αμαρτία. Είναι ιστορικό, όπως το είπατε, και είναι αμαρτία αυτό το κτίριο να μένει εγκατελειμμένο και όλα δηλαδή τα κτίρια. Πώς δεν το γνωρίζω, εδώ είμαστε γείτονες. Γέρασα και περιμένω ακόμα για να το φτιάξουν. Όλο λένε, κάνουν υποσχέσεις, βγαίνουν, ψηφίζουν και μετά. Ναι, και το λέει, λατούνε, το κλέβουν. Βεβαίως και πρέπει να αξιοποιηθεί. Ένα ιστορικό κτίριο, ναι. Και βεβαίως πρέπει να αξιοποιηθεί. Έχει τώρα, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση, θέλει οπωσδήποτε ανακαίνιση. Ναι. Σαφώς και πρέπει να αξιοποιηθεί. Έτσι που μένει, είναι, εκτός ότι είναι μια αιστεία μόλυνσης, αλλά είναι και κάτι το οποίο γιατί να είναι. Δεν με έχει κάνει δύο εγχειρήσεις εδώ. Τι μου κύριε, υπάρχει ωραιότερο πράγμα το να γίνει ένα μικρό νοσοκομείο πόλης? Δηλαδή, επιτέλους, ας πούμε, αυτό το κράτος θα μπει κάποια φορά σε τάξη? Ο Πανανός το είχε πει να γίνει νοσοκομείο. Ναι. Μόνο νοσοκομείο. Ήταν 10 Φεβρουαρίου του 1902 όταν το νοσοκομείο, μετά από 7 χρόνια εργασιών, τελικά εγκαινιάστηκε και αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες το βασικό νοσηλευτικό ίδρυμα των Ηρακλειωτών. Το θέμα του ξεχασμένου πρώην Πανάνου και η ολοκλήρωση της ανακαίνησής του έχει πολλές φορές πάει μέχρι τη Βουλή. Με τον Βασίλη Κεγκέρουγλ να το φέρνει ξανά στο προσκήνιο με ερώτηση που κατέθεσε στα συναρμόδια Υπουργεία ζητώντας επιτακτικά απαντήσεις.